Εδώ είμαστε, κάτσε να πει και το σημαντικό, περιμένει. Εδώ είμαστε. Είναι λίγο μεγάλο αυτό να κοπεί. Εδώ είμαστε, παιδιά. Δημιουργεί κλίμα, ρε φίλε, ανεπομονησία. Εδώ είμαστε. Όπα εδώ και. Αθόρυβο, Σταύρο, αθόρυβο. Τι γίνεται. Αν δεν κλείσετε τα κινητά σας, δεν ξεκινάει εκπομπή. Όλα είναι. Όπως έγινε στην. Πού έγινε αυτό, πια φέτος. Αν δεν κλείσετε τα κινητά σας, δεν ξεκινάει εκπομπή. Ναι, σε ευρωπαϊκό. Σε ευρωπαϊκό, ναι. Βγάλεσαι από μπαταρίες. Σε Λευκορωσία το κάνατε. Σκεφτείτε ραντεβού με τον Πούτιν. Αφήστε έξω το γραφείο τα κινητά σας. Θα φέρουμε τα κινητά μας στο Χρήστο. Στο Μίνσκ ήταν αυτό. Επηρεάστηκε στην άρφωση από το κλίμα το ρώσικο. Ναι, εδώ κάτσε μου φάμε μια μαχαιριά από κανένα. Μην πάμε σε κάμπου τρόμι. Τι έγινε, αγάπη. Τι έγινε. Αγάπη. Εμένα έγινε μια φορά. Μία φορά. Θα είσαι επαγγελματίας επιτέλους. Μία φορά έγινε. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο πόσο χαβαλέδες είμαστε. Εδώ είμαστε σοβαρή εκπομπή. Μου βάζουν χέρι, λέει, κάνετε πολύ χαβαλέ. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, για πείτε μου. Να είμαστε σοβαροί. Ωραία, θα είμαστε σοβαροί. Δεν ασχολήθηκε ο εισαγγελέας ακόμη με όσα έγιναν χθες. Είσαι σίγουρος. Δεν βλέπω κανένα δημοσίευμα, τίποτα, καμιά κλίση. Κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Η αστυνομία ασχολήθηκε. Η αστυνομία δεν ξέρω αν ασχολήθηκε, πάντως αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Υπάρχει, είναι σαν τα σέντερφορ του Ολυμπιακού η αστυνομία. Δεν έχει. Ένα στα 30 έχει, τελικές. Πιστεύεις οι δράστες αγχώνονται. Αυτή τη στιγμή οι δράστες είναι στα site, κάνουν ζάπινγκ, μπορεί να μας ακούνε και όλες φιλιά παιδιά. Ωραία. Οι δράστες και ξύνονται εμφατικά. Εμφατικά ξύνονται. Πρώτα απ' όλα για να πάμε στο ρεπορτάζ, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αναβληθεί η αγωνιστική. Οι διαιτητές δεν κάνουν πίσω. Είναι πολύ πιθανό να μην γίνει. Ένα 85%. Θα το ξέρουμε μέχρι τις 2. Γι' αυτό όσοι να προγραμματίσετε κανένα ταξιδάκι, ψιλοπρογραμματίστε το ή πατήστε τα κουμπιά και στο booking. Πατήστε τα κουμπιά που λέει και ο Βασιλιάς. Και μπορείτε και να πουλήσετε και παπά, ότι κοίταξε, παίζει ο ΠΑΟ, καλά εγώ, δίνω προτεραιότητα στη σχέση μας, θα πάμε εκεί. Ναι. Και μετά, αχ, κοίτα να δεις, αναβλήθηκε η αγωνιστική. Για εκεί πάει, δεν είμαστε σίγουροι ακόμη, υπάρχουν διάφορες πιέσεις δεξιά και αριστερά για να μην γίνει αυτό, γιατί πληρώνουν και ρήτρες στην ΟΒΑ οι ομάδες. Κακά τα ψέματα όμως και οι διαιτητές από την πλευρά τους σου λέει, ρε φίλε, πάρτε και 10 μέτρα να μην τρώμε ξύλο έξω από τα σπίτια μας. Ωραία. Ναι. Κάνει, ξέρω εγώ, μονόλογο και Σάββας 73 λεπτά για το πόσο καθαρός είναι ο Ολυμπιακός και τον κυνηγάνε οι διαιτητές. 600.000 πρόστιμο. Ναι. Δευτερόλεπτο και 5.000. Θα ξαναμιλήσει. Όχι. Όχι. Έτσι. Ο δικός μας που έχει και ένα φράγκο μπορεί να πει 8 λέξεις. Αλλά να ξέρετε, φίλοι, ότι κάθε λέξη είναι 5.000. Το κόμμα 3. Δηλαδή, άμα κουμπιάσεις λίγο να μιλάς, 3.000. Ίσως αυτό έχει στο μυαλό του και ο υπουργός και η ανακοίνωσή του είναι 7 λέξεις. 8. Πότε είπε ο του υπουργού. Περιμένουμε η ελληνική αστυνομία να ενεργήσει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους φυσικούς αλλά και τους ηθικούς αυτούργους. Λέει για ηθικούς όμως. Σε αντίθεση με σουπερδικά. Επίθεση στον διαιτητή Θανάση Τζίλο. Καμιά ενοχή σε αυτούς που θέλουν να επιβάλλουν νόμους μαφίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, λυτή, αλλά οκ. Okay. Έχεις δίκιο. Λέει και για ηθικούς. Ναι. Το έγκλημα της Λίγκας στην ανακοίνωση είναι ότι δεν αναφέρεται σε ηθικούς αυτούργους. Και είναι και η παθογένεια βασική της Λίγκας, ότι ουσιαστικά αυτοί που την αποτελούν, ωραία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή ο δικός μας, ο Κοστούλας, κανένα δυο-τρεις ακόμη, χοντρά-χοντρά, ο Βενέτης, οι υπόλοιποι ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το ξέρουν και οι ίδιοι. Τι να μιλήσουν, για ηθικούς αυτούργους. Η Super League είναι λογικό να μην θέλει την αναβολή καθώς υπάρχουν και οι ρήτρες. Επίσης προκύπτει ότι δεν θέλει να ανεβάσει διαιτητές από την Β' Εθνική. Δηλαδή μόνο αυτό έλειπε. Να δούμε διαιτητές από τη Football League να σφυρίζουν αγώνες Super League μέσα ένα βράδυ. Το ενδεχόμενο ξέρουν διαιτητών. Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Για αυτήν την αγωνιστική. Ναι. Για αυτήν. Έλα να πιάσουμε λίγο ρυθμό γιατί σε βλέπω πολύ. Τι στην εκκλησία, ήσασταν αγάπητη, υπονέλεμό σου. Θε να πα κουραστεί κανένα δύο μήνες. Να μιλήσει, να κάνω. Δεν μπορεί να μιλήσει και θα κάνει ραδιόφωνο. Τσάρλι Τσάπλιν, το ραδιόφωνο.
φωτοφοβό ραδιόφωνο. Ε, όπα, παραιτήθηκες. Φεύγεις. Αποχωρεί κύριε Θωμαϊδη, βγήκε να βήξει. Τι βραδιά για εκείνη, ρε. Τι βραδιά για εκείνη. Το αποχωρώ, κύριε Θωμαϊδη. Ναι. Τι γράφει ο Κυριάκος και το. Κάτσε, δεν έχει το ένθετο. Δεν μπαίνω, ρε φίλε, κάθε μέρα, δεν είμαι φαν. Ενώ λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αναβολή, κατά πίσω από τον θα υπάρξει αναβολή. Μετά τις και μισή θα ασχοληθούμε με τα γραφικά μας. Το τι και το πώς. Ο Κύβος ερήφθη, τι είναι. Οριστικοποιήθηκε απόφαση των διαιτητών για αποχή από τους αγώνες Super League. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος από τη Σαουδική Αραβία συντονίζει τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης. Το ρεπορτάζ μας, ναι. Και ο Κυριάκος συμφωνεί. Τζίφος είναι ένα άλλο σχολιάκι, να το πούμε, γιατί θέμα δεν το λες. Ο Βαγγέλης γραμμένος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία που είχε. Καλά, εντάξει τώρα. Ναι. Καλά. Και συνεχίζει, εντάξει. Απίβδησε η FIFA. Ε, η FIFA απίβδησε. Η FIFA συνομιλητές τους είχε αυτούς. Απίβδησε η FIFA. Τέλος πάντων, ο Τζίλος πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί στις 8.30. Mm-hmm. Περαστικά στον άνθρωπο. Δεν έφυγε όπως ο Γκαρθία πέσει από το διαβαγκανικό. Κοίταξε, εγώ τους γιατρούς που άκουσα και τα ρεπορτάζ που μίλησαν και γιατροί και γενικότερα άνθρωποι γύρω από γύρω-γύρω είπαν ότι εντάξει υπάρχει, okay, υπάρχουν κακώσεις, υπάρχει ζημιά, αλλά όχι κάτι το μη αναστρέψιμο. Τώρα ο Αλέξης Κούγιας που είναι και ο δικηγόρος του. Υπάρχει ένα συμβίβαστο. Ναι, είπε ότι υπάρχει και περίπτωση να μην είναι ανάπηρος ο Τζίλος. Θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς λοιπόν. Από αυτά που λέει το ρεπορτάζ, ο στόχος για τον Τζίλο δεν ήταν απλά να τον τραυματίσουν και να τον φοβήσουν, ήταν να του κόψουν την ετησία. Υπήρχε στοχευμένη διάθεση των εγκληματιών να χτυπήσουν στο γόνατό του με διάφορους τρόπους, να το κλειδώσουν, να το σπάσουν, να του κάνουν ανάποδη κίνηση κτλ. Κτλ. Για να μην ξανασφυρίξει. Το πρόβλημα δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ο εκφοβισμός, υπήρχε και το πρακτικό σκέλος, η προσπάθειά του να μην ξανασφυρίξει ο Τζίλος. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό ουσιαστικά είναι που έχει οδηγήσει σε πιο ακραία πολιτική τους διαιτητές, οι οποίοι εντάξει από την πλευρά τους καλά θα κάνουν να αντιδράσουν, αλλά όχι μία εβδομάδα διακοπή και να μην αλλάξει κάτι, να πάρουν όχι εγγυήσεις, να υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες θα το προστατεύουν. Ουσιαστικά, έτσι ώστε να μην έχουν και αυτοί τη δικαιολογία ότι είμαστε μόνοι και βοήθητοι. Ως ένα βαθμό έχουν δίκιο ότι δέχονται πιέσεις. Δίκιο έχουν, εντάξει. Και δίκιο και αποχή να κάνουν και οκ. Okay, εντάξει, δίκιο έχουν. Τώρα για το σπάθο τι να πεις, έχει δίκιο. Ναι, για το σπάθο να φέρει παλιότερα τι να πεις. Για το Λίτσα τι να πεις. Ωραία, για όλους αυτούς που φύγανε, για τη Μάνταλου, τους Καλογερόπουλους κτλ. Τι να πεις. Τον παπά τι να πεις. Τον παπά τι να πεις. Τον Δημητρόπουλο. Δημητρόπουλο, τον Ιωαννίδη. Τι να πεις. Τώρα μπορούμε να μιλάμε 12 μέρες. 12 μέρες μπορούμε να μιλάμε. Αλλά από την άλλη, επειδή πρέπει να είμαστε και δίκαιοι, όντως είναι απροστάτευτοι και συνειδητά απροστάτευτοι. Όντως η επαγγελματική διαιτησία δεν γίνεται για να ελέγχεται. Όντως. Τι να λέμε, δεν είναι έτσι. Αυτή μπορείς είναι να θέλω να αφήσω μορφή στους διαιτητές, επειδή όμως το πράγμα έχει αρχίσει και χοντρένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπορούν και αυτοί αυτό που έλεγα χθες, Σταύρο και Αγάπη, να ανοίξουν το στόμα τους, όχι όλοι, όσοι μπορούν από αυτούς. Εσύ απαγορεύεται να μιλήσουν με τα πράγματα. Ξέρω τα βασικά. Σταύρο, μπορούν να πάνε στην αστυνομία, η οποία φαντάζομαι θα τους προστατεύσει τη μαρτυρία τους. Δεν θα προστατεύσει. Και να πούνε πέντε πράγματα. Ή στο φινάλε, όσοι δεν μπορούν να δεχτούν. Δεν θα προστατεύσει η αστυνομία, Στέργιο. Δεν θα προστατεύσει η αστυνομία. Ας μην είμαστε ουτοπιστές. Καμία αστυνομία δεν προστατεύσει. Ας αποχωρήσουν οι Σταύρο τότε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες, Σταύρος. Έχεις μια τρέλα, μια φτάνη. Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Για διαιτησία, οκ. Okay. Θα γινόμουν διαιτητής, θα γινόμουν διεθνής και ένα πρωί θα με βάζανε σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. 120-0 θα τους έπαιζα. Μπορεί να με σκοτώναν εκεί πέρα. 120-0. Δηλαδή, το πλάγιο, ούτε πλάγιο. Δεν δηλαδή, παίρνανε 4 πέναλτι, 8 από. Δηλαδή, θα διακόπταν το παιχνίδι λόγω αποβολών. Τέτοια θα έκανα. Εσύ τι, μη. Μα δεν είπα τι είπες για τη μάνα μου. Παπ! Κόκκινη. Μα δεν είπα τίποτα. Πάμε 7 παίκτες. 1-2. Ναι. Όλοι έξω. Όλοι έξω. Ωραία. 0-3 στα χαρτιά. Ωραία. Ενώ θα ήταν 0-5 κανονικά το παιχνίδι. Τέτοιο αυτό είναι το είναι πολύ δύσκολο να είσαι ιδιαιτής στην Ελλάδα. Και στην Κολομβία και στη Σαουδική Αραβία και στην Βόρεια Κορέα. Δεν έχω ακούσει για τη Σαουδική Αραβία να βαράνε κάποιον ιδιαιτή. Ναι.
Όποιος δεν μπορεί όμως την πίεση. Βέβαια θα μου πεις τώρα, μπορεί να είναι σε κάποιο μπουντρούμι κάποιος διαιτητής που δεν σε πέναλτι κατά του σε είχε και να μην έχει βγει ποτέ από τον μπουντρούμι. Είδαμε τι έπαθε ένας που είχε αντίθετη άποψη, ένας συνάδελφος που τον ακροτήριασαν. Να το έχουν κόψει και δύο δάχτυλα, ας πούμε. Τι δύο δάχτυλα, χέρια, πόδια. Καλά, αυτό άλλη κύριε περίπτωση, λέμε για, για τον. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει τέλος πάντων. Περιμένοντας λοιπόν την τελική απόφαση των διαιτητών, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και να μπούμε λίγο και στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αΐτ των Σπάτων στις 5 και 4. Όπως αναμενότανε, οι διαιτητές έβγαλαν ανακοίνωση αναβολή της Super League μέχρι νεοτέρας. Οι διαιτητές και βοηθοί της πρώτης κατηγορίας μετά την άναδρη επίθεση κατά του συναδέλφου του Θανάση Τζίλου εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους αλλά και την αγανάκτηση που έχει συσσωρευτεί μετά από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά προσώπων που υπηρετούν διαιτησία. Ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης, στον άξιο συνάδελφό μας απέχουμε από τις αγωνιστικές δραστηριότητες μέχρι νεοτέρας. Ευχόμαστε στον συνάδελφο περαστικά, είμαστε όλοι δίπλα του και απέναντι σε όσους προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, λέει η ανακοίνωση των διαιτητών, η οποία μακάρι να βγάζει αγανάκτηση και όχι φόβο, μακάρι να είναι η αντίδρασή τους αυτή που πρέπει και όχι με ημίμετρα. Και μακάρι και η στάση του στον αγωνιστικό χώρο να δείξει ότι δεν μάσησαν από αυτό που έγινε. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχει περίπτωση να το πάει η Super League στην κόντρα, δεν νομίζω. Τι να πει η Super League, ρε. Να διατάξει την αγωνιστική. Πώς να διατάξει την αγωνιστική. Άμα ένα παράγοντα Super League έτρωγε σουτ και έξω το σπίτι του, θα κάνει αγωνιστική. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Super League. Δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα έχουμε αναβολή. Καλό Πάσχα. Τώρα, άμα το σκεφτείς, η αγωνιστική επόμενη είναι 13 και 14 Γενάρη. Τι λες, δε. Ναι. Γιατί τι λες, βγήκε πρώτα στο πρόγραμμα. 13 και 14 Γενάρη. Τα φώτα δεν έχει. 5 και 6 του μήνα. Τι, του πιάσανε τα χριστιανικά. Ναι, δεν έχει. Χρόνια τώρα, δεν είναι Χριστούγεννα από το χωνιά. Φώτα δεν. Κάτσε, θα πάει τώρα. Πρώτα θα παίξουμε με Γιάννενα ή θα πάει το πρόγραμμα κανονικά. Αυτό είναι άλλο. Αν βάλουν τα Γιάννενα, μπορούν να αποφασιστούν να ξεκινήσει, λες, από τα φώτα μία εβδομάδα πριν. Ή να αν ξεκινήσει όπως ξεκινούσε, απλά να πάει αγωνιστική. Νομίζω θα πάει η φώτα. 13 Ιανουαρίου. Ναι, τότε είναι. Η επόμενη προγραμματισμένη αγωνιστική. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Ο πρώτος γύρος ξεκινάει τότε, ναι. Έχει βγει το πρόγραμμα μέχρι την 20η. Κοίταξε, 4 Ιανουαρίου είναι η συνάντηση των διαιτητών με την ΚΕΔ, με την ΕΠΟ κτλ. Να δουν τι θα γίνει. Αν βγάλουν μια άκρη. Τι αν βγάλουν, το 4 δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ανάγκη αγωνιστική να οριστεί. 5 και 6 του μήνα είναι Σαββατοκύριακο, άρα. Μετά από Παρασκευή, ας το δει. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνουν. Νομίζω θα γίνει το ραντεβού με την ΚΕΔ νωρίτερα. Ναι. Πόσο νωρίτερα, βέβαια, είναι ερωτηματικό γιατί είναι γιορτές, αλλά μάλλον νωρίτερα. Αλλά κάνα μήνα τώρα χωρίς ποδόσφαιρο θα είμαστε έτσι όπως πάει. Κοίτα, 30 χρόνια χωρίς ποδόσφαιρο είμαστε. Καλά. Αν είναι να βρεθεί κάποια λύση και να σταματήσουν τα ταβατζιλίκια των εγκληματιών, ας περιμένουμε και λίγο. Θα έχουμε μεταγραφές, νομίζω. Παιδιά, εκεί στην ΠΑΟΚ. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τώρα που δεν θα έχουμε 20 μέρες διακοπές, τέτοιο ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Μην πάτε τις μεταγραφές μετά τις 13 του Γενάρη. Κάντε πριν να έχουμε και κάτι να παίζουμε κι εμείς, σαν παιδάκια. Και να τους έχουμε και λίγο νωρίτερα τους παίκτες. Αυτό το πιο σημαντικό. Ναι, ναι. Το πάω και εκεί, μπας και τους πιάσει το φιλότιμο. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κουνηθεί ακόμα φύλλο. Ναι. Ρεπορταζιακά. Μπορεί να κουνιέται φίλο, θα μου πει κάποιος, εκτός ρεπορτάζ. Κάτι θα μαθαίναμε. Κουτσά στραβά. Ναι, συνήθως όταν δεν προκύπτει τίποτα, ναι, πουθενά, μάλλον υπάρχει γενικότερη ησυχία. Υπάρχει μία κουβέντα μεταξύ Λουτσέσκου και Μάριο Μπλάνκο, η οποία θα πρέπει να καταλήξει κάπου όμως, ώστε για να πιεστεί και η ηγεσία για κάποια πράγματα. Βέβαια από την άλλη η ηγεσία θα σου πει 35 εκατομμύρια budget, έχω, διώξε συμβόλαια να πάρεις. Θα το πει αυτό η ηγεσία. Και ίσως πρέπει να γίνει και αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει. Από ό,τι φαίνεται οι ανάγκες που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι για στόπερ
ναι. δεξί μπακ ναι. και κεντρικό χαφ μετά τον τραυματισμό του Βέρμπλουμ. Υπάρχει ένα αλλά στην κουβέντα που έγινε του στυλ μήπως να μην πάρουμε δεξί μπακ και να ψάξουμε ένα γουίνγκερ με νούμερα. Ναι. Ναι, αλλά όταν εσύ έχεις σαν ρόστερ Λιμνιό Ζαμπά, δύο γουίνγκερ προοπτικής, Ουάρντα με τα καλά και τα στραβά του, χρησιμοποιείς Καντουρί Μπίσεσβαρ από εκεί, συνήθως. Στον αριθμό 5. 5. Έχεις τον Λάμπρου να σκοράρει πάλι χθες, ναι. ο οποίος θα τον επαναφέρεις το καλοκαίρι. Και ξέρεις πολύ καλά ότι η αγορά τον Γενάρη είναι σφιχτή σε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Άρα είναι καλύτερο να επιλέξεις από τις λίστες των ελεύθερων το καλοκαίρι. Νωρίς όμως, Μάρτιο. Ποιοι είναι ελεύθεροι αυτοί. Πάμε. Ναι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Το πιο σωστό, ρε φίλε. Το σωστό αυτό είναι, αλλά σωστό, εντάξει. Ναι. Μετά από την ένωση δεξί μπακ, με το Μάτος να έχει σκάσει ήδη. Ο Μάτος έχει, η φράση είναι έχει κλάσει. Ναι, αυτή είναι η φράση. Ο Μάτος πρέπει σε αυτό το 20ήμερο διακοπών, 25ήμερο μέχρι. Κάνε το και να, κάνε και να μην ακούω. Να μην ξαναδεί ποδόσφαιρο στο κινητό του αυτές τις μέρες. Δηλαδή να μην ψάχνει, ρε φίλε, να δει κανένα γκολ από κανένα αγώνα, όχι τίποτα. Ναι. Να μην ασχοληθεί με ποδόσφαιρο 20 μέρες. Να καθαρίσει το μυαλό του και να επιστρέψει. Πότε, 10 του Γενάρη, 3 μέρες πριν το μάτς. Να πάει κατά την σύσκεψη της ΚΕΔ με τον Περέιρα. Ναι. Με τους διαιτητές. Όχι, φαντάζομαι δεξί μπακ θα αποκτηθεί. Καλά, η φαντασία μας γενικά είναι σε εκπληκτική κατάσταση εδώ μέχρι χρονική στιγμή. Το έχει πει και ο Μάκης. Φαντασία έχουν πλανέφτρα. Είσαι πιο μεγάλη ψεύτρα. Σωστά. Για τον ΠΑΟΚ αυτά είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά δεν μπορεί όντως να γίνει κάποια κίνηση χωρίς να υπάρχει και ελάφρυνση του budget. Το μπάτζετ είναι πάρα πολύ ψηλό και ένα μεγάλο κομμάτι του είναι ανενεργό. Εγώ θυμάμαι παιχνίδι που πάω και εκεί 5,5-6 εκατομμύρια σε συμβόλαια στον Μπάγκο. Εντάξει. Να με συγχωρέσετε λίγο, παιδιά. καθυστερημένε. Χριστό. Πες το να φύγει, ρε φίλε. Δεν πάω να συγκεντρωθούμε. Βλέπω ένα καραγκιόζι να μιλάει μπροστά μου όλη την ώρα και περνάει και ο ήχος. Δεν είναι, φίλε, θα εκνευριστώ. Θα σπάσουμε ένα τζάμι. Τραπεζάκι για τον Μάριο. Να βάλουμε μια κουκούλα να μην τον βλέπουμε τουλάχιστον. Αυτές τις σακούλες, τετράγωνες. Ναι, ναι. Αυτές τις σακούλες που. Με κάτι τέτοιες κάνει ερωτικές πράξεις ο Μάριος. Τώρα στην αγανάκτηση στα 60. Βάζει μια σακούλα και πάει. Τη σακούλα τη δίνεις σε αυτήν ή τη φοράς εσύ. Όχρε, Σταύρο. Μην το. Μίλησα σήμερα με Αριστοτέλη Κολαρά. Τι κάνει ο Αριστοτέλης. Σας περιμένει. Ναι. Πολύ καλό παιδί, να ξέρεις. Ναι, ναι. Όχι, καλό παιδί, σοβαρά μιλάω. Εκπληκτικό παιδί. Και ο Ματέος ο Μαρουκάκης, το παλικάρι. Μαρουκάκης. Μαρουκάκης λίγο με την προπόνηση, μαλωμένος. Αλλά εντάξει. Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Μία μικρή παρένθεση, ναι. Ναι. Μία παρένθεση. Με έναν κουραστικό συνάδελφο. Τον οποίο δεν έχουμε ενοχλήσει ποτέ την ώρα της εκπομπής του. Αλλά πάντα έρχεται να μιλήσει στο Χρήστο τον ηχολήπτη μας την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Και χρονιάρες μέρες, επειδή σου έρχεται ο χριστιανισμός στο αυτί όλη την ώρα. Στο διάλειμμα μπορεί δεν να το φύγει μιλάει. Και κάτι στο για το χριστιανισμό. Στο διάλειμμα δεν το μιλάει. Περιμένετε να γεννήσει η κουβέντα. Ποτέ, ρε, ποτέ, ποτέ. Στο διάλειμμα δεν τον ξέρει. Δηλαδή τώρα σε 10 λεπτά δεν θα πούμε κουβέντα στο διάλειμμα. Ναι, εννοείται. Μόλις ξαναπούμε, όπε εδώ πάλι. Εννοείται, εννοείται. Τέλος πάντων, έχουμε παιχνίδι σήμερα 5 και 4. Αγάπη. Υπάρχει. Το φτιάνει σου τι λένε στην. Ναι, υπάρχει μια εικόνα. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει μια εικόνα. Για ναι, υπάρχει εικόνα. Μια εικόνα για την ενδεκάδα. Mm-hmm. Αρκετές αλλαγές, από ό,τι φαίνεται. Για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, ωραίοι θα όχι, είναι στο τέρμα. Ανάποδα πήγαινε. Όπως είναι φούρνο. Γιατί με κόβεις, γιατί με κόβεις, δηλαδή. Πραγματικά. Άσε με. Λοιπόν, mm-hmm. ωραίοι θα είναι στο τέρμα. Mm-hmm. Μαλεζάς με Χατσερίδη φαίνεται να είναι δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Με τον Τόσκα στα αριστερά και τον Λίρατζι στα δεξιά. Παουξάκι, ναι. Θα δεις Λίρατζι. Που νομίζω ότι έχω δει το Λίρατζι. Ναι, ενώ το περιμένουμε να τον δούμε και σε μια τέτοια. Να μην έχει άγχος, να παίξει σύμφωνα με το ταλέντο του. Ναι, όχι, ναι. ναι. Στη μεσαία γραμμή το λέγαμε και χθες για τον Κάνιας ότι φαίνεται να ξεκινάει μαζί με τον Παλογιάννη. Παιχτάρα, υδραυλικός ο Παλογιάννης. Πάμε παρακάτω. Ο Μπίσεσβαρ που έκανε φοβερό παιχνίδι προχθές τη Δευτέρα. Διατηρείται μάλλον στο 10. Πάνε να τον κουράσουν πάλι το που λένε και δεν μου αρέσουν αυτά. Στα άκρα. Στα άκρα υπάρχει επιλογή του Ουάρντα και του Ζαμπά και του Λιμνιού, και του Λιμνιού ναι, που παίζεται. Νομίζω ότι ο Ουάρντα είναι σίγουρος και ο Ζαμπά έχει πιο πολλές πιθανότητες. Και στην κορυφή Ακπομ. Τρία που λένε μου παίζουν μέσα.
Αυτά Σταύρο. Τρία που λένε. Λίρα Τζιμπαλογιάννης και Ακπόμ. Και ο Ακπόμ, ο οποίος εντάξει, ξεκίνησε, το είχε πει και ο Λουτσέσκου, ήθελε λίγο χρόνο, αλλά πλέον νομίζω ότι έχει βρει και τα νούμερα. Έχει και δύο γκολ που το έχουν ακυρωθεί. Έχει βρει όμως τα γκολ πλέον. Έχει ένα γκολ ξεκάτω από ένα παιχνίδι. Και ανεβαίνει και γενικά. Και στα τελευταία παιχνίδια, όποτε μπήκε αλλαγή, νομίζω ότι δημιούργησε προβλήματα, έδωσε ενέργεια στην ομάδα και έδωσε έδειξε ότι είναι καλά πλέον. Και είναι κομμάτι ενεργό της ομάδας. Και πάει σήμερα να ξεκινήσει και. Και νομίζω, αν δεν υπήρχε η αναγκαστική αλλαγή του Βέρμπλουμ στη Λιβαδία, θα έπαιζε. Ναι. Είχε σηκωθεί νομίζω κιόλας για ζέσταμα. Όλες σηκώνονται για ζέσταμα. Ναι, εννοώ το πιο εντατικό που είχε πάει και στον πάγκο σε κάποια φάση. Αλλά δεν έγινε. Δεν έγινε η αλλαγή. Στέργιο, κρατάς χαρτιά, θα μας πεις κάποιο ποίημα. Κρατάω το θυμό μου βασικά. Αυτό κρατάω. Ναι. Αυτό και κάποια σημαντική περίοδο. Ναι. Θα είναι ένας επιπλέον λόγος να δούμε με κάποια χαρά το παιχνίδι, γιατί εντάξει, ένα παιχνίδι που δεν το λες και ελκυστικό ή εμπορικό. Η παρουσία των Λίρατζ και Μπαλογιάννη, εάν και οι δύο παίξουν, θα είναι ένας λόγος παραπάνω να κάτσουμε να δούμε το παιχνίδι. Ο Πάοκ κρίνεται με νίκη, ισοπαλία, Σταύρο και Αγάπη. Ναι. Θέλουμε διαφορετικό αποτέλεσμα με τον Άρη. Θέλουμε διαφορετικό αποτέλεσμα με τον Άρη για την πρώτη θέση και για να μην γίνει τον Παράζα ιδία για την πρώτη θέση. Ποια πρώτη θέση και ποια δεύτερη. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα από τον Άρη ή σκορ, αν έχουν και οι δύο το ίδιο αποτέλεσμα. Ο Εργοτέλης πάντως έχει πέσει αγωνιστικά. Δεν είναι όπως όταν τον συναντήσαμε. Ψιλομπουργουμέδες κάνει συνεχώς. Κάτσε να δούμε. Ίδια ώρα είναι το παιχνίδι του Εργοτέλη με τον Άρη στο Παγκρίτιο. Ο ΠΑΟΚ αποκλείεται με ήττα με δύο γκολ και πάνω. Φαντάζομαι δεν το ζήσουμε αυτό στο φινάλι του 2018. Όχι, εγώ αυτό πιστεύω. Πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Ο αίτητος πάντων δεν είναι τόσο αίτητος όσο φαίνεται. Εντάξει. Παίζει με τους αίτητους Ελλάδος, όπως αναφέρει ένας συνάδελφος. Γεγονός. Εννοείται. Εννοείται. Πιστεύω θα βρεθεί η λύση να πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Δεν ξέρω τον αγωνιστικό χώρο εκεί. Ούτε εγώ. Στα Σπάτα γενικά έχει χωράφια. Δηλαδή βγαίνει χόρτο. Δεν είναι κάτι δύσκολο να βγει. Εντάξει, κουρευτικά μηχανήματα έχουν. Το γήπεδο το Σπατών έχει εικόνα που είναι, τι είναι, πώς είναι. Πού είναι το αεροδρόμιο. Ναι. Στρίβεις δύο εξόδους πριν, δεξιά. Ναι. Ωραία. Το έχεις επισκεφτεί στη ζωή σου. Ναι. Δεν είχε Αττική Οδό τότε. Ναι. Νομίζω έχω παίξει κιόλας. Θα πατήσει το ίδιο χορτάρι δηλαδή σήμερα. Δεν είχε χορτάρι τότε, αγάπη. Ξέρω ήταν τότε. Ωραία, θα πατήσει το ίδιο μέρος. Τα πόδια μας γινόντουσαν. Ναι. Με εκεί που πάτησε. Θέλω να τους δω όλους αυτούς να παίξουν μια φάση ξερό, ρε φίλε, πραγματικά. Θα τους δω να παίξουν σε ξερό. Σε χαλίκι. Δεν είναι συνηθισμένοι. Ποιος του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παίξει σε ξερό με ευχαρίστηση. Από την τωρινή ομάδα. Από την τωρινή, ναι. Βασικά να σκεφτούμε ποιος έχει παίξει σε ξερό. Ηλικιακά δηλαδή. Όχι ηλικιακά. Αλλά όπου η χώρα του, στο πράσινο ακροτήρι να υποθέσω... Δεν έχεις εκεί. Έχει χορτάρι, εκτός αν έχει καμιά ξερασία. Ναι, αλλά μπορεί να... Εκεί και αν έχει χορτάρι. Μπορεί να χρειάζεται να πεις κανένα φιλικό. Και για να το λένε Σταύρο, το πράσινο ακροτήρι θα έχει χορτάρι, το σκέφτομαι. Εντάξει, μπορεί να έχει παίξει όμως κάποιο φιλικό. Πώς ήταν το τσόχο, ρε. Πώς έχει καζίνο, ήταν η τσόχα. Μπορεί να έχει παίξει κάποιο φιλικό σε μια χώρα που δεν έχει όμως. Μάλλον θα που έχει ζήσει και στην Πορτογαλία. Ναι, άλλος. Ο Μπίσες Βαρ έχει ζήσει στην Ολλανδία, εκεί και αν έχει χορτάρι. Αν έχει χορτάρι, λέει. Εντάξει. Όλων των ειδών, ναι. Χατσερίδης. Ουκρανία. Σε πάγο μπορεί. Σε ξερό. Ναι. Αλλά υπάρχει γήπεδο με πολύ πάγο που είναι σε ξερό. Όταν παίζεις. Χατσερίδης, ναι. Δεν έχει χαλίκια. Δεν νομίζω για κάποιος να υπάρχει, ναι, που να μπορεί να. Θα μπορούσε να αγωνιστεί σε ξερό. Είναι δύσκολο. Πώς χαλάξει θα μπορούσε εκεί στην εστία να κάνει τα δικά του, δεν έχει θέμα, νομίζω. Ναι. Κάποιος άλλος. Πες λίγο τι άλλο. Ο Μάτος θα έχει αγωνιστεί. Στη Βραζιλία έχουν χορτάρι. Δε. Εκεί που μεγάλωσε ο Μάτος, δύσκολα. Αυτός μπορεί. Ο Λεβέκ. Φυσικά. Ο Λεβέκ δεν έχει παίξει σε χορτάρι. Το νούμερο το πήρανε, δεν τρέπονται λίγο. Γιατί αυτό, χωρίς νούμερο ήθελα να πω. Χωρίς νούμερο. Να. Νι αλφα έχεις το Λεβέκ. Να. Τι να σημαίνει το να. Θα μπορούσε να σημαίνει non available. Non available ο παίκτης γενικά από την ανθρωπότητα. Ναι ή να. Να.
Δεν ξέρω γιατί βάλατε τον να. Λίρα τη Χατσερίδη. Ο Κίτσιο, ρε φίλε. Στη Μενεμένη τώρα. Δεν νομίζω Σταύρο. Δεν νομίζω Σταύρο. Τι χορτάρι να έχει στη Μενεμένη. Κανένα, κανένα. Σάχοφ. Ρε, έχει σχολήσει με την Ουκρανία. Χόρτο στην Ουκρανία. Ναι, εγώ σου λέω ότι γενικά θα μπορούσε. Ο Λεμιό στο Βόλο σίγουρα θα έχει παίξει χωράφι εκεί. Στο Βόλο χωράφι. Χαλιά όλα τα γήπεδα. Πού είναι στο Βόλο. Είπε ο Γέφυρε είναι χαλιά βασικά στο Βόλο. Όλα τα άλλα. Δύσκολα. Ε? Μονακό, λέει. Μονακό, λέει ο Χρήστος, ο Βόλος. Ναι, Μονακό είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι είμαι ακριβώς Μονακό. Τι είναι να γίνει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπερδεύεσαι. Ενημέρωσε μας για τα παιδιά που είναι στην αποστολή. Κοίταξε για τον. Για τον Παλογιάννη και τον Λίδα. Παλογιάννη τον ξέρουμε, είναι παίξει πρώτη ομάδα. Έκανε προετοιμασία. Είναι οχτάρι. Αυτό που ήθελα να δω είναι. Και δεν ξέρω πολλοί κόσμοι, είναι ο Θεοχάρης Τσιγκάρας. Παοξάκι 200%. Φίλε, δηλαδή... είναι ο γιος του Μάτος. Ξεκινάμε από το βασικά, είναι οι ίδιοι. Είναι ο γιος του Πάοκ βασικά. Δεν είναι του Μάτος. Τι μούτρα παοξίδικα είναι αυτά, ρε. Από πού είναι? Από την Πορταριά. Πορταριά Χαλκιδικής, γεννημένος 20... Χαλκιδικής Πορταριά. Ναι. Ναι. 20 Αυγούστου του 2000. Ναι. Ωραία. Γνωστήκα από 12. Μέσος. Τον αγόρασε ο Πάοκ, τον πήρε από τους Μπέμπιδες, του Παναγιώτη Κερμανίδη, το 2010. Okay, πρωταθλητής 20. 2010 παιδιά, αν είναι γεννημένο το 2000, ήταν 10 χρονών. Ναι. Τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ 10 χρονών. Τι έκανε 10 χρονών που τον αγόρασε. Επί χρόνια πηγαινορχόταν από την Πορταριά Χαλκιδικής, ναι, στην καθημερινή βάση. Πλέον ζει στο σπίτι των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Εκεί στη Βασιλής Όλγας μαζί με ακόμα 70 παιδιά. Πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 15. Τα στατιστικά της. Σε φέτος έχει 4 εμφανίσεις. Και οι 4 ως βασικός. Νομίζω εντάξει, αν εξαιρέσει 5-6 παιδιά που είναι σταθερές, κάνει γενικά ένα rotation ο Γκαρσία για να μπορέσουν να χωρίσουν όλα τα παιδιά. Γιατί εντάξει, και δεν υπάρχει διαφορά όταν μπαίνει κάποιος και βγαίνει κάποιος άλλος. Θεοχάρης Τσιγκάρας. Μακάρι το παιδί να κάνει σήμερα το ντεμπούτο του, αφού είναι στην αποστολή. Ναι, είναι η ευκαιρία του και αυτού νου. Άμα θα παίξει. Είπαμε οι άλλοι δύο, ο Λίρατς και ο Παλογιάννης, πάνε και για βασική. Τελείωσες με αυτό που έλεγες για το πώς περνάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη κριτήριο, έτσι. Όχι. Νίκη ισοπαλία περνάει και με καλύτερο αποτέλεσμα από τον Άρη παίρνει και την πρώτη θέση. Άρα μόνο αυτό είναι. Ο άλλος ο οποίος... Δεν έχω ψάξει για τον Άρη. Τι. Πώς κατεβαίνει με τον εργοτέλη. Πώς κατεβαίνει. Χωρίς κουέστα σίγουρα. Ναι. Και είναι το παλικάρι που μόλις είπε ο Μπλέτσος στη μετάδοση. Δείχνει πολύ σταθερός και οι συμπαίκτες του. Τσουπά! Μόνο γνωστό απλό. Ναι, το τρώει από το κόρνερ. Ναι. Δεν φταίει βέβαια αυτό, ο σιωπηστή, αλλά. Ναι, η ίδια ώρα είναι τα παιχνίδια. Μην ζήσουμε μόνο αυτό με τον Μαράζ. Μόνο αυτό. Μην είναι ίδια τα αποτελέσματα. Αλλά θα γίνει αυτό που λέει χθες ο Σταύρος. Θα στείλει κάποιος ένα μήνυμα, φάτε ένα γκολ. Κάτι τέτοιο. Να γλιτώσουμε το Μαράζ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Μαζί μας ήταν. Στις 1.30 βασικά έχει ο Τόμ Παπαδόπουλος. Ναι. Γιατί ποτέ λέει ο Τόμ, θέλω να πω Κατσίκης μετά. Ο Τόμ Κατσίκης. Ο γνωστός μπασκετμπολίστας των αδερφών Κατσίκη. Ο Τόμ και ο Νίκ. Ε, ο Νίκ ήταν ο καλός. Ο Τόμ ήταν. Όπως έτσι γνωρίσαμε τον Τόμ Παπαδόπουλο που ήρθε με τον Νίκ στον Άρη όταν εμφανίστηκαν πέρσι. Mm-hmm. Ήταν ο Τόμ και ο Νίκ. Ο Τόμ και ο Νίκ. Δηλαδή ο συνεργάτης του Τόμ, δεν ξέρω αν τον έχει στον Ηρακλή. Ο Νίκ. Είναι ο Νίκ. Παπαδόπουλος. Ήταν ο Τόμ και ο Νίκ, ήταν μόνο οι Κατσίκηδες. Ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ας το ξεπερδέψουμε. Ναι, ας το ξεδιαλύσουμε. Τέλος πάντων, 1.5 ώρα θα μιλήσει ο Τόμ. Τόσο καλό παιδί, πες του να αλλάξει επίθετο, λέει γνωστός. Γνωστός στέλεχος. Τον άνθρωπο που θα έπρεπε να ψάχνουν αυτή τη στιγμή για να βρουν ποιος την έκανε στο τζίλο. Ή ίσως ο συγκεκριμένος, τι πίνουν αυτοί που την έκαναν στο τζίλο. Εντάξει. Ναι. Άλλαξε επίθετο, καλά σου λέει. Να το κάνουμε στέλεχος κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Θα το σκεφτώ στο διάλειμμα. Ο Κατιαλόπουλος. Ποιος? Κατιαλόπουλος. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα για το σημερινό ΠΑΟΚ 24 που σήμερα θα είναι κουτσουρεμένο καθώς στις 1.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τόμ Παπαδόπουλου στον Ηρακλή. Θα συνδεθούμε να ακούσετε ζωντανά τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ Ηρακλής. Υπάρχει ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA για τα όσα συνέβησαν χθες το πρωί. Θα τη διαβάσω λίγο ετάχει. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της FIFA, αρμόδια για την παρακολούθηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της FIFA,
καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την απαράδεκτη και βίαιη επίθεση εναντίον του νεαίλα διαιτητή κ. Αθανάση Λουτζίλου. Αναμένουμε ότι θα διεξαχθούν εμπεριστατωμένες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα για να διαπιστωθούν οι λόγοι πίσω από την επίθεση και να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, και όπως υπογράμμισε η FIFA νωρίτερα φέτος, είναι ζωτική σημασία όλα τα αρμόδια όργανα να αναλάβουν άμεση και κατάλληλη δράση για την εξάλληψη όλων των μορφών βίας που συνδέονται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας συμπάθεια για τον κύριο Τζίλο και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου και να του ευχηθούμε γρήγορη ανάκαμψη. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους όρους εντολής της FIFA, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα βρίσκεται σε επαφή με τον ανεξάρτητο επιρρογνώμονα της FIFA και μεταξύ άλλων θα αναφέρει διαρκώς στη FIFA και την UEFA, αναφέρει η ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο από την Επιτροπή Παρακολούθησης της FIFA. Νωρίτερα είπαμε για την ανακοίνωση των Ελλήνων διαιτητών, οι οποίοι γνωστοποίησαν την απόφασή τους για αποχή μέχρι νεωτέρας. Εντάξει, δεν υπάρχει ακόμα επίσημα η αναβολή της αγωνιστικής. Φαντάζομαι θα υπάρξει στα επόμενα λεπτά. 99,9% θα έχουμε αναβολή της τελευταίας αγωνιστικής του 2018 και του πρώτου γύρου της 15ης. Τώρα μια μικρή παρένθεση, όσοι έχετε κερδίσει εισιτήρια από το Λίμπερο για, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα, θα ενημερωθείτε είτε σήμερα είτε τη Δευτέρα για το πώς... Νομίζω ότι θα ισχύσουν βασικά. Θα ισχύσουν κανονικά, ναι, αυτοί είναι. Οπότε μην ανησυχείτε. Με τον Μπας Γιάννενα, όποτε θα πάει δηλαδή η νέα ημερομηνία. Ανάλογα με την ενημέρωση θα ισχύσουν νομίζω και τα εισιτήρια. Δεν χρειάζεται να χώνεστε ούτε να καλείτε στο Λίμπερο. Θα σας ενημερώσουμε όταν με το καλό οριστεί αυτή η αγωνιστική, που ξαναλέω το τυπικό μονομένη για να επισημοποιηθεί και η αναβολή της. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι κάποιο πρωτάθλημα να μην είχε αναβολή. Ναι, τα τελευταία 3 χρόνια νομίζω, σίγουρα, που δεν υπήρχε. Εντάξει, θα το δούμε. Αναβολές για καμένα σπίτια, για καμένους φούρνους. Είναι πλέον ένα μπάχαλο γενικότερα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο υποβαθμισμένο πρωτάθλημα της Ευρώπης σίγουρα. Στα ποδοσφαιρικά υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ ότι ο Κουμπί Σεσβάρ ήταν ο MVP του αγώνα με τον Λεβαδιακό τη Δευτέρα. Αναμενόμενο. Με πολύ μεγάλη διαφορά ήταν δικό του το βράδυ. Εντάξει, ο Κουμπί Σεσβάρ ήταν ο γνωστός καλός Κουμπί Σεσβάρ και νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό αυτό που πήγε ο Λουτσέσκο, έτσι. Ότι αν ο Κουμπί Σεσβάρ έκανε κάθε αγωνιστική τέτοιο αγώνα θα παίζει στην Μπαρτσελόνα. 68,28% μάζεψε ο Κουμπί Σεσβάρ. Φίλε, ξέρεις τι γίνεται με τον Μπίσεσβαρ. Βάζει το 0-2 και στα μάτια σου, εσύ που ήσουν και στο γήπεδο, δεν φάνηκε ας πούμε κάτι πολύ εύκολο. Αλλά είναι τόσο σωστό αυτό που κάνει. Το κάνει να φαίνεται απλό. Ναι. Το έχει αυτό το πράγμα με τον Μπίσεσβαρ γενικά. Γενικά δηλαδή ο Μπίσεσβαρ έχει αυτή την κίνηση και μετά το πλασέ, στη γωνία. Σου θυμίζει λίγο δικά του γκολ, αρκετά τέτοια. Αλλά είναι, έχει αυτό το ταλέντο, να το πω, που σου κάνει το να μοιάζει εύκολο το οτιδήποτε. Το όχι, αλλά αρκεί να είναι στην καλή του μέρα, έτσι. Ναι. Γιατί στο τελευταίο διάστημα ο Μπίσεσβαρ δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά να που στην Λιβαδιά θύμισε τις πολύ καλές του μέρες. Πολύ καλές του μέρες. Βγήκε και MVP και αν επιβεβαιωθεί βέβαια και η χθεσινή δοκιμή και σήμερα πάει να ξεκινήσει, είναι σε καλό momentum και είναι σημαντικό και για τον ίδιο να κάνει ένα ακόμη καλό παιχνίδι, έτσι. Γιατί και του Μπίσεσβαρ το μέλλον στον ΠΑΟΚ είναι ανοιχτό. Είναι από τα συμβόλαια που θα συζητηθούν και συζητιούνται. Και είναι νομίζω σημαντικό και για τον ίδιο. Στη μία έχει ξεκινήσει και μία παρουσίαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η επίσημη παρουσίαση του δικεφάλου με την Valtenvolt στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Υπάρχει και ένα live streaming της ΚΑΕ, μέσα από εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την παρουσίαση. Μια παρουσίαση που είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό και σήμερα παίρνει έτσι και πιο επίσημη μορφή. Διάβασα χθες, Στέργιο, που έκανες ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για τον ΠΑΟΚ και τις υπόλοιπες ομάδες που παραμένουν αίτητες και όλο και μειώνονται, έτσι. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή θα μειωθούν κι άλλο. Ο ΠΑΟΚ να μην σταματήσει. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μείνει ο τελευταίος. Να μην σταματήσει να είναι εκεί, σίγουρα. Είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Okay.
Ναι, σίγουρα για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό. Είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό και συνεχίζει. Και θα δούμε πόσες ακόμα θα είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ και άλλες 12. Ναι, 13 είναι, είναι ο ΠΑΟΚ και άλλες 12. Αν βγάλουμε απ' έξω. Η Dortmund δεν είναι εκτός. Η Dortmund τελείωσε το σερί από την Φορτούνα. Η Liverpool έχει 14 νίκες, 3 ισοπαλίες. Απειλείται το σερί της γιατί 3 Ιανουαρίου υπάρχει το ντέρμπι με τη Manchester City. Ναι. Okay. Η Παρίς συνεχίζει το βιολί στη Γαλλία. Στην Ιταλία Juventus United, 15 νίκες, 1 ισοπαλία. Σε εκείνο το παιχνίδι με την Τζένοα, αν δεν κάνω λάθος, ισοπαλία. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Σλοβακία, 14 νίκες, 4 ισοπαλίες και αυτή καμία ήττα. Η Salzburg United, 15 νίκες, 3 ισοπαλίες στην Αυστρία. Και ο Ερυθρός Αστέρας με 19 νίκες και 2 ισοπαλίες στη Σερβία. Εντάξει, υπάρχει, ξεχάσαμε τη Μακάμπι Τελαβίβ του Βλάντα Νίβιτς, ναι, στο Ισραήλ, 11 νίκες, 3 ισοπαλίες. Και είναι και κάποιες ομάδες από την Ανδώρα, τη Μάλτα, okay, το Σαν Μαρίνο κτλ. Αλλά είναι σημαντικό που ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο handball, θα μεταφερθούμε λίγο. Έχουμε μαζί μας τον Αποστόλη τον Παλάσκα, ο οποίος έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. 12 αν μη τι άλλο σημαντικό, στο βέβαια. Και έφτασε στα 1000 γκολ. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι? Μια χαρά, όλα καλά. Πώς είναι δηλαδή σε 12 χρόνια να έχεις 1000 γκολ? Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ όμορφο για μένα. Είναι ένα επίτευγμα που μέσα από τα χρόνια δεν είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να συμβεί και λόγω της θέσης που αγωνίζομαι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι κάτι, πολύ, κάτι που με ευχαριστεί και μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια. Επόμενος στόχος? Προσωπικός, να πετυχαίνω σε πιο πολλά γκολ και να βοηθάω με αυτόν τον τρόπο την ομάδα να φέρνει τίτλους στο σύλλογο. 2000 ας πούμε, πάμε εκεί. Αν καταφέρω να παίξω μέχρι τα 40 που είναι ο στόχος μου, ίσως ναι. Υπάρχει από αυτά τα 1000 Απόστολε κάποιο ξεχωριστό? Εντάξει, είναι πάρα πολλά, αλλά φαντάζομαι κάποιο ή κάποια θα υπάρχουν. Σίγουρα θα είναι αυτά που συνήθως ήταν στους τελικούς της χρονιάς του Ντάμπλ κυρίως, με ΑΕΚ και με Άργος. Σίγουρα ήταν τα πιο σημαντικά για εμένα. Μάλιστα. Εχθές ζοριστήκατε, είναι η αλήθεια, αλλά καμιά φορά μετράει και το αποτέλεσμα. Με γκολ του Κυπρίου ο ΠΑΟΚ πέρασε στα ημιτελικά. Εκεί που λογικά θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ονειρεάς να κάνει τη σούπερ έκπληξη. Όχι, είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο να γίνει κάτι. Σε διπλούς αγώνες. Άρα θα υπάρχει και μάτς στη Νεάπολη. Έτσι, ναι. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα και ο δεύτερος σε εμάς. Χθες δεν ήμασταν, η αλήθεια είναι, πολύ καλοί και αυτό ίσως οφείλει το γεγονός ότι μπήκαμε πιο χαλαροί από ό,τι έπρεπε στον αγώνα. Αλλά όσο περνούσε ο χρόνος βελτιωθήκαμε και στο τέλος νομίζω καταφέραμε να, έστω και δύσκολα, να πάρουμε την πρόκριση που είναι αυτό που μετράει σε δύο αγώνες. Τα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό, Απόστολε, δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Το βλέπετε σαν μια ευκαιρία να μπείτε ξανά σε τροχιά τίτλων? Διασταύρωμα με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα η κλήρωση με τον Ολυμπιακό είναι μια ευκαιρία και για μας να παίξουμε σε διπλούς αγώνες με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο που γνωρίζουμε ότι είναι Ολυμπιακός και να δείξουμε ότι αν μπορούμε και μας αξίζει να περάσουμε, να συνεχίσουμε στο κύπελο. Αυτός είναι ο στόχος μας άλλωστε, όπως και το πρωτάθλημα. Ναι. Το ότι δεν κάναμε ένα παιχνίδι καλό μέσα στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι οι ομάδες απέχουν και ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά των ομάδων, θεωρώ εγώ. Και ούτε σε άλλος όλα θα φάνουν στα play-off στο τέλος της αγωνιστικής της χρονιάς. Απόστολε, παίζετε πλέον στη Νεάπολη, αυτή είναι η έδρα σας. Σε κάθε αγωνιστική νομίζω ότι είναι γεμάτο το γήπεδο. Πώς το βλέπετε σε αυτό, πώς το ζείτε? Η αλλαγή της έδρας ξεκάθαρα μας έχει δώσει, μας έχει δώσει πέρα, να το πω έτσι. Είναι ο κόσμος είναι ο γνωστός μας παίκτης αυτή τη στιγμή. Ειδικά στις διεθνείς συνοικίες που ξέρουμε ότι είναι η καρδιά του ΠΑΟΚ και εκεί πέρα. Ναι. Και αγωνιζόμενοι και εμείς σε ένα γήπεδο το οποίο έχει πολύ κόσμο, μόνο καλό είναι για μας και μόνο δύναμη μπορεί να μας δώσει και ενέργεια μέσα στο παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι ακόμα και στα επόμενα παιχνίδια που έρθουν θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο το γήπεδο, ειδικά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ξέρουμε όλοι ότι με αυτό στο πλευρό μας πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ούτε εμείς οι ίδιοι φανταζόμαστε. Νομίζω, Απόστολε, επειδή έχει ζήσει την ομάδα σε όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει τελευταία χρόνια, είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο για εσάς και τους προπονητές που περάσανε και τους τωρινούς και τους προηγούμενους που έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε ένα πυρήνα δικών σας οπαδών. Δηλαδή είναι ορισμένοι, δεν ξέρω τον αριθμό, 50, 100, 200, 300 που ζουν για το hardball.
πέρα από τους υπόλοιπους αγώνες, αλλά υπάρχει πυρήνας οπαδών δικό σας. Σίγουρα έχει συμβεί αυτό και σαφώς αυτό οφείλεται και στις επιτυχίες που έχει φέρει και στους τίτλους. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, κάποιοι συγκεκριμένοι οπαδοί που στηρίζουν το τμήμα όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από αυτούς που έρχονται επιπλέον φυσικά. Και δεν μπορούμε παρά να τους ευχαριστούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να τους δικαιώνουμε και να τους. Για όλα αυτά που κάνουν για μας, που είναι εκεί πέρα δίπλα μας, δηλαδή συνέχεια. Σε επίπεδο πρωταθλήματος διακρίνεις κάποια σημάδια βελτίωσης σαν προϊόν γενικότερα το ελληνικό handball ή διαπιστώνεις μια κατάσταση υποφερτή αλλά στάσιμη? Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια και με την είσοδο του Ολυμπιακού, κακά τα ψέματα, το άθλημα ανεβαίνει. Και παίρνουν μεγάλες ομάδες, θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, άμα μπει και ο Παναθηναϊκός αύριο μεθαύριο ή οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι το προϊόν προβάλλεται σίγουρα περισσότερο και μέσω τηλεόρασης και μέσω χορηγών και διαφημίσεων. Οπότε μόνο καλό μπορεί να κάνει το άθλημα μας με τέτοια είσοδο ομάδων. Σίγουρα θα αλλάξουν δεδομένα όσον αφορά και στον επαγγελματισμό. Και οι ομάδες θα κινηθούν και σε άλλα επίπεδα γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Οπότε θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει είσοδος μεγάλων ομάδων και γενικότερα στο άθλημα. Εντάξει, φαντάζομαι ποτέ δεν πρόκειται να γίνουμε Γερμανία. Έτσι δεν είναι, να έχει ένας αγώνας χάμπολ 15 και 20 χιλιάδες κόσμο. Δυστυχώς δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ, ναι. Γενικότερα ο αθλητισμός αυτός που τον ονομάζουμε ερασιτεχνικό πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ελλάδα δεν παίρνει αυτό που του αξίζει. Αυτό είναι το DNA του Έλληνα οπαδού, εντάξει. Δεν θα στηρίξει μαζικά το βόλιο, το χάμπολ, το πόλο, δυστυχώς. Γιατί ειδικά το hardball και γρήγορο είναι και ένταση έχει και διακυμάνσεις έχει και δύναμη και νομίζω και ότι είναι ένα άθλημα που σίγουρα δεν βαριέσαι να το βλέπεις. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά τα αθλήματα είναι πίσω από τα φώτα. Αλλά τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ εντάξει υπάρχει ξαναλέμε ένας πυρήνας πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ που σας στηρίζει και στα μεγάλα παιχνίδια νομίζω αυτοί γίνονται ακόμα περισσότεροι. Απόστολε, είναι μια χρονιά που μπορεί η ομάδα να φέρει τίτλο? Πραγματικά για να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να φέρει τίτλους. Ναι, δεν είναι οι διαφορές μεγάλες ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με την ΑΕΚ. Το είδαμε και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, χάσαμε από τον Ολυμπιακό εμείς, η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία μαζί τους, εμείς κερδίσαμε την ΑΕΚ εύκολα. Δηλαδή, δείχνει αυτό το πράγμα ότι όποιος είναι σε καλύτερη μέρα, όποιος είναι πιο συγκεντρωμένος ή οτιδήποτε τέτοιο, μπορεί να πάρει παιχνίδια από αυτές τις τρεις ομάδες. Αυτή θα είναι θεωρώ και η τριάδα, θεωρείς, για το πρωτάθλημα. Ναι, άρα θεωρώ. Κατά πάσα πιθανότητα ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος μπορεί να μπει σε αυτές τις τρεις ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι μιλώντας για πέντε μήνες αργότερα, έτσι που θα είναι τα play-off, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι όλες οι ομάδες εκείνη την περίοδο. Και ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και εμείς δυνατότητα να πάρουμε και τον τίτλο και τους τίτλους. Το τίτλο δηλαδή, όπως και οι άλλες δύο ομάδες. Έτσι. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι και εσείς έχετε δείξει, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, ότι ανεβαίνετε και σίγουρα υπάρχουν και πολλά περισσότερα βελτίωση στο επόμενο διάστημα. Εννοείται και το έχουμε δείξει και στα παιχνίδια αυτό. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι και με την διακοπή που θα υπάρχει τώρα τα Χριστούγεννα και θα έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Με τον έτος που έρχονται αρκετά δύσκολα παιχνίδια, όπως και το πρωτάθλημα και το κύπελο, θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να το απεξέλθουμε σε αυτά. Ποδόσφαιρο βλέπεις, Απόστολε, την πορεία της πολιτικής ομάδας? Πηγαίνεις στην Τούμπα, όποτε μπορείς. Όποτε μπορούμε πηγαίνουμε, η αλήθεια. Γενικότερα και σαν ομάδα πηγαίνουμε αρκετά άτομα μαζί. Ποιον ξεχωρίζεις? Εντάξει, Πρίγιοβιτς γιατί βάζει γκολ και αυτός είμαι σε αυτή τη φάση. Το βλέπω έτσι. Όλα αυτά που γίνονται από χθες, πώς θα αντιμετωπίζεις, τελευταία ερώτηση. Με τον ξυλοδαρμό του Τζίλου και όλο αυτό το... Εντάξει, που στο hardball έχετε τουλάχιστον το προνόμιο να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Εννοείται πως αυτά τα φαινόμενα είναι καταδικαστικά και δεν πρέπει καν να συζητάμε για αυτά. Είναι μακριά από το χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Και το μόνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν πίσω τον αθλητισμό μας σε όλα τα επίπεδα. Και τα αποτέλεσματα είναι μετά η βία να φέρνει και άλλη βία και ναι, τα πράγματα να μην σταματάνε αυτά να γίνονται ποτέ. Μακάρι να έρθει μια μέρα που γενικά ο αθλητισμός στην Ελλάδα θα σταματήσει να ασχολείται με όλα αυτά και θα ασχολείται μονάχα με το τι κάνουν οι ομάδες στο γήπεδο μέσα. Αυτό που μετράει δηλαδή. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γερός να είσαι. Απόστολε. Να πετύχεις και 2.000 γκολ και 2.5. Αυτό. Πολλά γκολ και νίκες. Απολαμβάνεις και νίκες και τίτλοι. Εντάξει, δεν ξέρουμε ότι. Και τίτλους και όλα. Τίτλοι είναι το νούμερο ένα για έναν αθλητή. Okay. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία. Σε πρωτάθλημα και κύπελο. Θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Απόστολος ο Παλάσκας. Πολύ σημαντικό αυτό που έχει πετύχει. Σε 12 χρόνια. Τετραψήφιο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Για να συνδεθούμε με τον συνέντευξη τύπου του Τόμ Παπαδόπουλου,
Ο φίλος μας 151 έστειλε ένα μήνυμα. Καλή εκπομπή να έχετε. Πολλούς χαιρετισμούς από. Κόβετε το από. Χαιρετισμούς για σένα, φίλε. Καλές γιορτές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Η μεγάλη συνέντευξη του Τόμου Παπαδόπουλου σε διάρκεια μας άλλαξε λίγο τα πλάνα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 3. Εντάξει, στον απόϊχο ενός συγκλονιστικού βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο έχει εξασφαλίσει στο Open, αλλά υπάρχει σε όλα τα site, ή σχεδόν σε όλα τα site. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο, έτσι. Αν το δεις, σου κόβεται η ανάσα κανονικά. Στην κυριολεξία και χωρίς κανέναν ίχνος υπερβολής. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε, σου παγώνει το αίμα, αυτό είναι ακριβώς. Ναι, και μόνο που οι κραυγές, ναι, και αυτό. Η σπαραγμή του τζίλου είναι, παιδιά, απίστευτη, οκ. Okay. Και όταν σου επιτίθονται τρεις επαγγελματίες του είδους, εντάξει. Υπάρχει κόσμο στο πεζοδρόμιο. Και σου χτυπάνε το κεφάλι και τα γόνατα. Το παρακολουθεί αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή, καταρχήν, κοίταξε, γίνονται πολύ γρήγορα όλα. Ναι. Και μέχρι να καταλάβει αν είσαι περαστικός, ναι, 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 και γίνεται. Δεν είσαι τη πιάτσα. Μα στο τέλο του βίντεο υπάρχει ο διάλογο, επειδή ακούγεται και όλα, περνάει και ο ήχο, που προσπαθούν να καταλάβουν ποιο είναι, τι γίνεται, καλέσει ασθενοφόρο. Και έχουν φύγει άλλοι. Εντάξει. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν τι βλέπουν οι άνθρωποι, γιατί έγινε 9 ώρα το πρωί μέσα σε δρόμο με σπίτια κανονικά κατοικημένη περιοχή. Έγινε όλο αυτό το πράγμα τώρα. Είναι απίστευτο. Να τους χαιρόμαστε. Εγώ θα πω, μακάρι η ελληνική αστυνομία να συλλάβει αυτούς, ναι, που έκαναν αυτή τη μαφιόζικη επίθεση στον Θανάση Τζίλο. Αλλά τα προηγούμενα δείγματα προσωπικά εμένα δεν με κάνουν πολύ αισιόδοξο. Τον εμπρισμό στο φούρνο του Κωνσταντινέα, την επίθεση σε άλλους διαιτητές, τον εμπρισμό στο σπίτι του Γιώργου Μπίκα. Ναι. Γιατί δεν είναι ένα και δύο. Ο ένοχος, οι ένοχοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ναι. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνική αστυνομία αυτή τη φορά, έτσι για τη διαφορά, ρε παιδί μου, θα βρει τους φυσικούς αυτούργους σε πρώτη φάση και ασχοληθεί και μετά και με τους ηθικούς. Ναι. Είναι εξίσου σημαντικό, αλλά τουλάχιστον οι φυσικοί αυτούργοι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούν. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Σπύρο του Χρυσικόπουλο, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Νοήτη των Σπάτων στις 5 και 4 για λογαριασμό του Λίμπερο. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Είμαστε καλά, όσο μπορούμε με αυτά που γίνονται. Εσύ? Εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε για άλλη μια φορά ως... Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ως ενοχλημένη Αθήνα, να υποδεχθούμε τον πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτή τη φορά για υποχρέωση για το κύπελλο Ελλάδος. Ναι. Καλά τα λες. Μπράβο, Σπύρο. Σπύρο, δώσ' μου λίγο εικόνα για το γήπεδο αρχικά. Γιατί δεν έχουμε καμία εικόνα πώς είναι, πού είναι ακριβώς. Έχεις καθόλου. Ναι, είναι μέσα στην πόλη. Λέγεται Δημήτρης Δημητρίου. Ναι. Από τον παλέμαχο Άσο του ΑΕΤΗ του Σπάτων, mm-hmm, και του Παναθηναϊκού πήρε το όνομά του. Έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Για να καταλάβετε, θα έχουμε booth να καθίσουμε. Καλό είναι αυτό. Σημαντικό, ναι. Ναι, γιατί είχα την τύχη να είμαι και στον αγώνα του Ηρακλή για τη Football League με τον Αίτητο. Α, ωραία. Οπότε υπάρχει χώρος να καθίσουμε και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και ίντερνετ έχω να σημειώσω, έτσι. Μασοκάρεις τώρα. Μασοκάρεις, να ξέρεις. Γιατί έχουμε εμπιστευτεί πολλά κοινά, ναι, Super League, όπου το ίντερνετ αγνοείται. Ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Στέργιο. Κάτι που δεν βρίσκουμε στο γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Και δεν είναι μόνο το γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης, πίστεψέ με. Ακριβώς. Ο αγωνιστικός χώρος... Αυτό είναι το κυριότερο, ναι, για πες. Είναι κακός. Δηλαδή και ο Ηρακλής έπαιξε σε ένα χωράφι. Ναι. Εντάξει, ρόλο θα παίξει κυρίως η ποιότητα του ΠΑΟΚ. Αυτός δηλαδή θα έχει το κουμάντο στο παιχνίδι. Δεν πρόκειται να συναντήσει κάποια δυσκολία. Γιατί αυτό? Δεν είμαστε στα προηγούμενα χρόνια που έπαιζε ο ΠΑΟΚ π.χ. με το Θρασίβουλο και λέγαμε «Α, έρχεται ο ΠΑΟΚ, βάζουμε ένα στοίχημα αν θα τον αποκλείσει ο Θρασίβουλος». Έτσι, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο ΑΕΤΗ Σπάτων έχει αγωνιστικά θέματα, γιατί φεύγουν παίκτες. Υπάρχει θέμα στις πληρωμές, οπότε η κατάσταση είναι λίγο έως πάρα πολύ περίεργη. Γενικός υπεύθυνος στον ΑΕΤ των Σπάτων, να πούμε ότι είναι ένας γνώριμος στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Καγιούλης. Mm-hmm. Ναι. Ο οποίος, θα χρησιμοποιήσω τη φράση, βοηθάει και ενδιαφέρεται για την ομάδα, σε γενικό πλαίσιο. Προπονητής είναι ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, να πούμε ότι μερικά από τα μεγάλα ονόματα που είχε ο ΑΕΤ για την κατηγορία,
Ο Στέλιος Βασιλείου είναι στην Καλυθέα. Ο Λευτέρης Ματσούκας αποχώρησε πρόσφατα και αυτός. Ο Κατσικογιάννης, ο Γιώργος από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πήγε στον Ιωνικό. Ο Χριστοφιλέας, ένα από τα δύο στόπερ, μαζί με τον αδερφό του Γιάνγκος Βούκοβιτς, που είναι στον Ολυμπιακό, κάνανε δίδυμο. Ο Χριστοφιλέας πήγε στον Εθνικό. Γενικότερα υπάρχουν αγωνιστικά θέματα για τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Και ο μόνος παίκτης ο οποίος δεσπόζει γενικότερα σαν μορφή στον αίτητο είναι ο Μαρουκάκης. Και θα σε ταξιδέψω λίγο πίσω, αγαπητέ Στέργιο. Ναι. Ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος της δεκαετίας του 2010 και μετά, για να καταλάβεις. Ναι. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Είναι και ο Ανδρέας Ηρακλής στα στόπερ. Γενικότερα ο αίτητος είναι μια ομάδα η οποία περισσότερο θα ενδιαφερθεί να φύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού στη Football League παρά τελευταίος είναι ο αίτητος, ναι, παρά να κάνει την οποιαδήποτε έκπληξη στο κύπελλο. Ναι, παρά να κάνει την οποιαδήποτε ζημιά στο κύπελλο. Ναι. Εντάξει, τώρα με μία νίκη στη Football League, αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη δεν έχει μόνο... Μία νίκη και αυτή επί του Αιγινιακού της προηγούμενης ομάδας του Απόστολου Χαραλαμπίδη. Ναι. Στον τεπούτο του κιόλας. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει comeback στη Football League και εννοείται δεν μπορεί να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι ούτε την ελάχιστη. Αλλά εντάξει, επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας, καλό θα είναι να περιμένουμε, αλλά τίποτα δεν προδικάζει ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να δυσκολευτεί. Όχι, αν μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, δεν πρόκειται να δυσκολευτεί. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, γιατί κόσμος δεν υπάρχει που να στηρίζει την ομάδα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει μια καυτή έδρα. Θα βρει κόσμο να τον περιμένει. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Ίσα-ίσα. Και γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ο πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Πολύ μακριά από τη δεύτερη. Σε ρόστερ, σε ποιότητα, σε ό,τι θέλετε. Ναι. Ακόμα και σε προπονητή. Ναι. Θα τολμήσω να σας συντριγκάρω λίγο εγώ με τα όσα ακούγονται γενικώς για το Ρουμάνο. Το τελευταίο διάστημα. Okay. Έτσι περιμένουμε να κυλήσει το παιχνίδι με έναν αίτητο απλά να βγάζει την υποχρέωση και έναν ΠΑΟΚ να έρχεται και να δίνει άλλη μία παράσταση έστω και με τα δεύτερα όπως έχουν γράψει αρκετές ιστοσελίδες εδώ της ενοχλημένης με τον ΠΑΟΚ πρωτεύουσα. Κοίταξε τώρα αν δεύτερα, ο Πίσης Βαροζαμπά, ο Κάνιας ας πούμε, εντάξει, ο Μαλεζάς και ο Τόσκα είναι τα δεύτερα, εντάξει, κάτι καλό κάνει ο ΠΑΟΚ. Okay. Εντάξει, εγώ όχι μόνο κάτι καλό. Που δεν είναι τα δεύτερα κιόλας. Ακριβώς, και κάποιοι δεν ξέρουν να κάνουν και τη δουλειά τους μεταξύ μας. Να το πούμε κι αυτό. Πολύ είναι αυτό, Σπύρο, εντάξει. Σπύρο, ο καιρός στην πρωτεύουσα πώς είναι? Υπάρχει μια σχετική υγρασία. Και λίγο κρύο, αλλά... Βροχές βγαίνει... αυτά, καταιγίδες, όχι, δεν έχουν. Όχι. Βγαίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα ήλιος, οπότε το σπάει λίγο όλο αυτό. Γιατί μας είπες για το γήπεδο, αν έχουμε και βροχή και όλα, φαντάζομαι θα γίνει όχι, ένα μείγμα πολύ καλό, αλλά αφού δεν έχει βροχή τουλάχιστον. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, μακάρι να μην βρέξει. Όχι, δεν περιμένουμε βροχή, όπως δεν περιμένουμε και τις γνωστές χοντράδες που κάνουν αυτές οι ομάδες σχέση με τα μαρκαρίσματα, τα λίγο περίεργα, τα να μπούμε λίγο δυνατά. Ναι. Σημαντικό και αυτό. Γιατί εντάξει. Οπότε, το έχουμε δει να συμβαίνει. Βροχή δεν περιμένουμε. Όλοι οι παράγοντες θα παίξουν ρόλο. Βροχή δεν περιμένουμε. Κόσμο δεν περιμένουμε. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να πετύχει πολλά γκολ. Να πάει καλά το παιχνίδι. Να αποζημιωθούμε, ναι. Να μην έχει θέματα. Όσοι δούμε το παιχνίδι, να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, σαν πρώτος, γιατί δεν νομίζω ότι αν παίξει το 50% θα μπορέσει ο Άρης να έχει το ίδιο σκόρ στο Παγκρίτιο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο Άρης θα μου επιτρέψεις, επειδή ρίχνω κλεφτές ματιές και στη Football League. Ο Άρης με τον πληγωμένο Εργοτέλη στα τελευταία παιχνίδια της κατηγορίας θα έχει έναν βαθμό δυσκολίας α. Χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, χωρίς να υποτιμώ τον Εργοτέλη, τίποτα από όλα αυτά. Όχι, έτσι ναι. Και αλλιώς και ο Εργοτέλης και κόντρα στον ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός τουλάχιστον. Χαίρομαι που το συμπληρώνει η αγάπη. Ναι. Οπότε πόσο μάλλον σήμερα, που έχει ακριβώς μία μικρή πιθανότητα να κλέψει το εισιτήριο. Ισχύει. Στον απόλυτο βαθμό. Ωραία. Οπότε, σέντρα 5 και 4, θα σας ακούσουμε λίγο Ζωτάνα νωρίτερα στο Λίμπερο, να μας δώσεις και ένα κλίμα για το πώς θα είναι αυτοί που θα βρεθούν στο γήπεδο. Αφού γνωστόν ο αίτητος δεν έχει καμιά βάση οπαδών.
Και δεν μπορώ να καταλάβω, Στέργιο, το σχετικό του κυρίου Βασιλιάδη που δεν άφησε, που δεν άφησε κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Γενικότερα δεν μπορώ να καταλάβω τον γιατί κύριο Βασιλιάδη. Υπάρχουν, γιατί και ξέρεις και εσύ και ξέρουμε και εμείς από εδώ ότι ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος στην Αθήνα. Βέβαια. Δεν και γενικότερα στην Αττική, ναι, υπάρχει για τον το στοιχείο, αλλά οκ, ας γίνει και το πίστεψε με, και πίστεψε με, έχει πολλαπλασιαστεί. Ναι. Το γνωρίζω. Οπότε ας γίνει το μάτς μπροστά σε άδειες κερκίδες, σε αυτόν τον πραγματικά φοβερό θεσμό του κυπέλου που με τους ομίλους νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, okay. Δηλαδή δεν έχουν καμία χρησιμότητα πέρα από τα υπάρχουν πολλαπλά παιχνίδια για να δείχνουν τα συνδρομητικά, okay, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά σαν θεσμός αυτή η φάση νομίζω δεν προσφέρει το παραμικρό, εντάξει. Και έτσι όπως είναι διαμορφωμένη κιόλα. Αυτό. Γιατί ουσιαστικά δεν βοηθάει και τις μικρότερες ομάδες. Γιατί οι θεωρητικά πιο δυνατές καταφέρνουν σιγά σιγά, ακόμα και αν δεν ξεκινήσουν όσο με καλά, αυτές παίρνουν το εισιτήριο στο τέλος. Δύσκολα θα δεις την έκπληξη. Και οι θεωρητικά πιο δυνατές αυτά τα χρόνια που διανύουμε, γιατί έχουμε δει παλιότερα τον Εργοτέλη, ας πούμε, να αποκλείει τον Παναθηναϊκό, ναι, τον Πανσεραϊκό να αποκλείει τον Ολυμπιακό. Και οι θεωρητικά πλέον πιο δυνατές ομάδες έχουν κάνει μία βάση στο ρόστερ τους, οπότε μπορούν να το διαχειριστούν. Έχουν κινηθεί στα δύο πρώτα παιχνίδια και στο τρίτο βάζουν 16χρονους, 17χρονους. Ναι. Ή αυτό, και αν δεν ξεκινήσει καλά στο πρώτο, στα δύο επόμενα το καθαρίζεις κάπως. Αυτό, ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτόν τον θεσμό έχουμε σε αυτή τη φάση, γιατί από την επόμενη θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι εντάξει. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά αγκαρία από πάρα πολλές ομάδες, έτσι πως είναι η διοργάνωση. Ας το αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε. Οπότε, τα λέμε, Σπύρο, θα σας ακούσουμε στο Λίμπερο λίγο πριν τις 5, φαντάζομαι, μια πρώτη σύνδεση και στην περιγραφή του αγώνα. Ευχαριστούμε βεβαίως πολύ. Βεβαίως. Καλή διασκέδαση στο γήπεδο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα και του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αΐτος Πάτων. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος θα κάνει την μετάδοση στις 5 και 4 για τον λογαριασμό του Λίμπερο. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά και στους ρυθμούς των αγώνων, γιατί την ίδια ώρα είπαμε θα παίξει και ο Άρης στην Κρήτη με τον Εργοτέλη. Θα υπάρχει και από εκεί μετάδοση, ο Γιώργος Κανδάλης θα είναι εκεί για τη μετάδοση. Οπότε και για τα δύο παιχνίδια θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο για να τα ακούσετε. Λοιπόν, είχαμε την ημέρα στο μπάσκετ, ok. Ναι. Με τον... την παρουσίαση ουσιαστικά της Vattenfall, την συνεργασία του ΠΑΟΚ. Ναι. Είχε κάποιες δηλώσεις. Μεταξύ των άλλων, ο Ηλίας Παθεοδόρου είπε ότι ο Γκώστας έχει ένα μικρό πρόβλημα. Κάνει μια μαγνητική τομογραφία, θα κάνει και μια μικρή επέμβαση. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Βέβαια, το πότε θα την κάνει δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Γιατί όπως είπε, μας πιέζει πολύ ο χρόνος και τα παιχνίδια. Ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα πάρθει απόφαση για το πότε θα κάνει τη μικρή επέμβαση ο Γκώστας, την οποία ο coach χαρακτήρισε ρουτίνας, και ο Τέπιτς είναι σε καλύτερη κατάσταση και όπως είπε ο Λίσπα Θεοδόρου θα είναι έτοιμος να παίξει με τον Πανιόνιο, ένα παιχνίδι που δεν το χαρακτήρισε κωμικό, αλλά όπως είπε κάθε μάτς είναι σημαντικό, η εικόνα του Πανιονίου με βάση τις εμφανίσεις του τελευταίες δείχνει και τον βαθμό της δυσκολίας, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, εμείς το ξέρουμε πολύ καλά, ο Πανιόνιος θα παίξει στο γήπεδό του με τη βοήθεια του κόσμου, με καλούς πλέον ξένους παίκτες. Οπότε περιμένει τον ΠΑΟΚ ένα δύσκολο έργο. Αλλά νομίζω ότι μπορεί ο δικέφαλος να τα καταφέρει και έχει στην Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και δώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαγόρα, να πω εγώ ότι στο πλαίσιο της τελευταίας παγκόσμιας περιοδίας τους, οι Slayer θα έρθουν και στην Ελλάδα, θα αποχαιρετήσουν το ελληνικό κοινό, θα δώσουν το παρόν στο Athens Rocks Festival, το οποίο συστήνεται φέτος στο ελληνικό κοινό. Με ένα συγκρότημα που πραγματικά νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Στις 13 Ιουλίου θα είναι αυτό το τεράστιο show, θα το έλεγα. Γιατί τώρα λίγο που διάβαζα δεν είναι απλό live, είναι ένα υπερθέαμα. Θα είναι το τελευταίο live των Slayer, οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό όσοι μπορέσουν να είναι εκεί. Η προπόληση θα ξεκινήσει μέσα στο Γενάρη, θα υπάρξει φυσικά ενημέρωση το επόμενο διάστημα για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει και πού και από πού. Θα έχουμε ενημέρωση και εμείς και θα σας το πούμε μέσα στον Γενάρη. Οι χιλιάδες θαυμαστές των Slayer το περιμένουν φυσικά αυτό.
Το περίμεναν πάρα πολύ και το ζητούσαν, γιατί δεν υπήρχε αρχικά στο πρόγραμμα να γίνει. Αλλά να που τελικά το Σάββατο 13 του Ιούλη η Slayer θα είναι στο πρώτο Athens Rock Festival και θα προσφέρουν ένα show που δύσκολα θα το ξεχάσει όποιος θα είναι εκεί. Μιλάμε, αγάπη, επειδή είσαι λίγο μικρότερη, θα σου λίγο, πω τώρα εγώ για το Slayer. Ναι, Στέργιο. Εντάξει. Δημιουργήθηκε το 1981. Ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της thrash metal. Σωστά, Χρήστο? Σωστά, ναι. Νομίζω ότι μαζί με τους Metallica, τους Megadeth σίγουρα, ναι, και τους Anthrax θεωρούνται οι Big Four του thrash metal, εντάξει. Με το δικό τους στυλ, με γρήγορη και επιθετική μουσική, Χρήστο, θα λέγαμε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για, πώς να σας πω, τιτάνες του rock, εντάξει. Πριν από ένα περίπου χρόνο είχαν ανακοινώσει το τέλος τους γενικότερα, αλλά τελικά αποφάσισαν να κάνουν κάποια live ακόμα, οπότε 13 του Ιούλη, όποιος μπορέσει να δώσει το παρόν στο πρώτο Athens Rocks Festival θα τους παρακολουθήσει από κοντά. Είναι μέσα στο Γενάρη, θα υπάρξουν και πιο πολλές πληροφορίες για την προπόληση των εισιτηρίων. Είναι τα μεγαθύρια της rock σκηνής τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό είναι που ακούμε. Σε άλλη φάση όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες. Ελπίζω να μην βρισκόμαστε στην Ολλανδία. Πραγματικά θα ήθελα να είμαι εκεί. Α, 13 Ιουλίου. Ναι. Θα είστε μόνο στην Ολλανδία, Στέργιο. Μπορείς να μην πας στην προετοιμασία, Στέργιο. Μπορώ να κάνω μια επιστροφή express και να ξαναφύγω. Ακόμη πιο εύκολο. Ναι, ρεαλιστικό. Εντάξει, είναι από τις συναυλίες που όσοι μπορέσουμε και όσοι μπορέσετε να είστε εκεί, νομίζω θα είναι από τα event του καλοκαιριού. Εμπειρία ζωής, φίλε. Αυτό είναι. Εμπειρία ζωής. Εντάξει, δεν έχουμε στην χώρα μας τη δυνατότητα να βλέπουμε τέτοια συγκροτήματα. Όχι συχνά. Σχεδόν ποτέ. Σε μια σταθερή βάση ανά 2-3-5 χρόνια. Οκ. Okay. Είναι πραγματικά, ξαναλέμε, από τις εμφανίσεις και τις συναυλίες που όχι μόνο οι φαν των Slayer, αλλά γενικότερα οι φαν της rock σκηνής θα θέλουν να πάνε, και είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο ότι τα εισιτήρια θα γίνουν μαγικά χαρτάκια όταν κυκλοφορήσουν. Εδώ θα είμαστε, θα ενημερώσουμε με κάθε λεπτομέρεια για τα εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο αφορά τη μεγάλη συναυλία των Slayer στις 13 του Ιούλη. Του Ιούλη. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Ζαγόρα. Θα είναι εδώ μέχρι και τις 5. Όπου μετά θα ακολουθήσουν μεταδόσεις των δύο αγώνων, και του ΠΑΟΚ με τον Αιτο Σπάτων και του Άρη με τον Εργοτέλη στην Κρήτη. Αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα γιατί ήταν η συνέντευξη τύπου του τον Παπαδόπουλου που κράτησε αρκετά παραπάνω. Αλλά αύριο κανονικά εδώ πέρα θα είναι ο Βασιλιάς με τον Σταύρο Κόλκα, 2 με 3. Και εμείς 12 με 2 στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Να διαβάσω λίγο, αγάπη, εντάχει αυτό που έλεγα νωρίτερα και είπα και χθες, ότι πρέπει κάποια στιγμή οι διαιτητές, ναι, να μιλήσουν. Ναι. Δηλαδή, okay, είναι δύσκολο. Εντάξει, όσοι δεν μπορούν να μιλήσουν, να αποχωρήσουν. Ναι. Γιατί τα πράγματα βλέπουμε όλοι ποια είναι. Όσοι μπορούν να μιλήσουν όμως, πρέπει να μιλήσουν, παιδιά. Εντάξει. Δεν λέω ότι φταίνουν οι άνθρωποι για τις επιθέσεις που τους γίνονται. Ναι. Αλλά όταν απειλείσαι από μαφιόζους, από εκβιαστές, από συμμορίτες, από κακοποιούς κτλ. Κτλ. Ή αποχωρείς, εντάξει, και σφυρίζεις στην τοπική ένωση του νομού σου, ναι, ή ανοίγεις το στόμα σου. Αυτό λέει η ΠΑΕ Πανετολικός με ανακοίνωση, πάρα πολύ σωστή κατ' εμέ. Η οποιαδήποτε προσπάθεια εκφοβισμού και πολύ περισσότερο τα μαφιόζικα χτυπήματα κατά διαιτητών είναι αυτονόητα καταδικαστέα. Έπρεπε να καταδικάζονται όχι μόνο με εκ των υστέρων ανακοινώσεις και κροκοδίλια δάκρυα, αλλά έμπρακτα με τη στάση που τηρεί καθημερινά το σύνολο των ενασχολουμένων με το ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ Πανετολικός έχει δείξει στην πράξη πως αντιλαμβάνεται το έργο και το ρόλο του καθενός, παρένθεση, με τις αδυναμίες και πολλές φορές με τα σοβαρά λάθη του που έχουν πλήξει κατάφορα τα συμφέροντά της, κλείνει παρένθεση, και θα συνεχίσει να το πράττει. Θεωρούμε περιττή την οποιαδήποτε ανακοίνωση στήριξης του αυτονόητου και σεβόμαστε την απόφαση των διαιτητών για αποχή ως ένδειξη συμπαράστασης στον συνάδελφό τους, κύριο Τζίλο, παρότι η αναβολή των αγώνων έχει πολύ μεγάλες αγωνιστικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αλλά για να έχει αξία η σημερινή τους απόφαση, αναφέρει η ΠΑΕ Πανετολικός σε ανακοίνωση. Στο τέλος της ανακοίνωσής τους αναφέρουν ότι είναι απέναντι σε όσους προσπαθούν να μας δημοκρατήσουν. Έχουν υποχρέωση να κατονομάσουν στις αρμόδιες αρχές τους τρομοκράτες.
Οφείλουν επίσης στο μέλλον να τηρήσουν ανάλογη στάση ατομική και συλλογική σε οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού ή παρεμπόδιση του έργου τους, κάτι που ως τώρα δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έκαναν ακόμα και όταν υπήρξαν ακραίες παρεμβάσεις, όπως αποκαλύφθηκε από καταγραφές συνομιλιών που ήταν το φως της δημοσιότητας. Είναι επίσης αυτονόητο ότι τα θεσμικά όργανα πολιτείας και ποδοσφαίρου θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των φυσικών και ηθικών αυτούργων της επίθεσης και την παρεμβατική τιμωρία τους. Όπως ότι θα ληφθούν τα μέτρα που θα εξαλείψουν τέτοια φαινόμενα. Μην ξεχνάμε ότι ο τύπος σήμερα καταγράφει 27 ατιμόρυτες επιθέσεις την τελευταία δεκαετία, αναφέρει η ΠΑΕ Πανετολικός. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει. Όταν είσαι μέρος του παιχνιδιού, okay, και είναι το όνομά σου και η φωνή σου σε κασέτες και συνομιλίες με παράγοντες, okay. Αν δεν θες να είσαι σε αυτή την κάστα διαιτητών και θες να υπηρετήσεις το ποδόσφαιρο, όταν εκβιάζεσαι, απειλείσαι, σε παρενοχλούν, σε απειλούν, δεν ξέρω τι άλλο, ή αποχωρείς σιωπηλά, okay, ή ανοίγεις το στόμα σου και κατονομάζεις τη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, αυτούς που σε απειλούν, αυτούς που σε εκβιάζουν, δείχνεις το κινητό σου, ανοίγεις τις συνομιλίες σου, για να μπορεί κάποια στιγμή επιτέλους σε αυτό το έρημο ελληνικό ποδόσφαιρο να μπει μία σειρά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας. Μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4.